Ελληνικός λαός. Mm-hmm. Καλό λοιπόν τον κάθε καλόπιστο Έλληνα να ακούσει ακριβώς τι θα υποθεί στη Βουλή. Mm-hmm. Ντοκουμέντα θα κατατεθούν, τα πάντα θα συμβούν. Mm-hmm. Λοιπόν και πάλι θα καταλάβει ο λαός γιατί κάθε εβδομάδα η Νέα Δημοκρατία πρέπει να βγάζει μια φούσκα στον αέρα για να αποπροσανατολίζει από τα μεγάλα προβλήματα τα οποία αναδεικνύουμε κάθε μέρα. Είναι φούσκα και συγκεκριμένα μιλάω για τους φορολογικούς παραδείσους. Mm-hmm. Γιατί να σας πω κάτι, κυρία Αναστασοπούλου. Γι' αυτό λέτε το κάνει για προσανατολισμό. Θα σας πω. Είμαι πάρα πολύ σίγουρη γι' αυτό. Γιατί αν έχετε προσέξει αυτόν τον καιρό, μιλάμε πάρα πολύ ο κύριος Μητσοτάκης ότι εμείς φτωχοποιήσαμε τη μεσαία τάξη. Mm-hmm. Το παραδέχεστε εσείς, δεν χρειάζεται να το πει ο Μητσοτάκης. Όχι. Άλλο λέμε εμείς. Το είπε ο κύριος Χουλιαράκης. Όχι. Και ο κύριος Τσακαλώτος. Να με συγχωρείτε, αφήστε με ένα δευτερόλεπτο και θα πούμε τι είπαν και αυτοί οι δύο. Λοιπόν, εγώ έχω εδώ μπροστά και θα σας τα δώσω κιόλα άμα θέλετε να τα μελετήσετε μετά. Τα στοιχεία της Ελστάτ, ελληνική στατιστική εταιρεία, τα οποία έβγαλε τώρα τον Ιούλιο. Mm-hmm. Τι λένε αυτά τα στοιχεία? Αυτά λένε. Είναι χωρισμένες τέσσερις στήλες. Η μία στήλη είναι το 25% του λαού. Δηλαδή τα 2,5 εκατομμύρια, να το πούμε χοντρά. Mm-hmm. Η τελευταία στήλη τα άλλα 2,5 εκατομμύρια. Οι φτωχοί και οι πλούσιοι. Mm-hmm. Στη μέση 5 εκατομμύρια, το 50% του ελληνικού λαού, οι μεσαίες τάξεις. Πώς ορίζεται η μεσαία τάξη, κατά τη γνώμη σας? Από τα εισοδήματα. Δηλαδή, πόσο θα τα πρέπει δείτε να είναι εδώ. Από έως. Ακούστε πόσο είναι, με, τι λέει η Ελστάτ. Αφήστε. Πού το προσδιορίζετε? Εγώ θα σας πω γιατί ένα πράγμα. Γιατί τη μεσαία τάξη, από ό,τι κατάλαβα, τώρα, ο υπουργός την προσδιορίζει από τις 12.000. Είναι λοιπόν, μεσαία τάξη, έχουν 12.000. Ακριβώς αυτό είναι το χειρότερο από ό,τι φαντάζεστε. Είναι πολύ χειρότερο από ό,τι φαντάζεστε. Δηλαδή η Ελστάτ αποδεικνύει ότι από το 2009 μέχρι το 2015 που αναλάβαμε εμείς, αυτή η μεσαία τάξη έχασε 35,5% των εισοδημάτων της. Μάλιστα. Και πιο αναλυτικά λοιπόν, γιατί με ρωτάτε στα λεφτά. Εσάς πόσα έχασε, τα υπόλοιπα? Όχι, κάνετε άλλα μεγάλο λάθος. Εδώ είναι. Εδώ είναι μέχρι και το 16. Δηλαδή το 17 που θα βγει του χρόνου και το 18 θα δείτε ακριβώς. Ρωτάω πώς την ορίζετε, δεν μου απαντάτε. Μα σας λέω, μα με αφήνετε. Ποιο είναι το εισόδημα της μεσαίας τάξης σήμερα? Λοιπόν, λέει εσύ. Ποιο είναι το εισόδημα που ορίζει τη μεσαία τάξη? Κάντε υπομονή ένα δευτερόλεπτο. Όχι, θέλω να μου το απαντήσετε αυτό. Λέει η Ελστάτ, αυτό θα σας απαντήσω. Έλατε. Αν με αφήσετε, ότι το 2009 τα εισοδήματα, το ατομικό ανώτατο ετήσιο εισόδημα της μεσαίας τάξης ήταν το ανώτατο ατομικό. Πώς, το καταλάβατε? Για πότε λέτε από τώρα? Το 2009. Μάλιστα. Από 11.496, δηλαδή 11.500 το ανώτατο, μέχρι 16.500 το ανώτατο. Αυτό ήταν η μεσαία τάξη? Αυτό ήταν η μεσαία τάξη το 9. Πού έφτασε σήμερα? Δηλαδή το 15, σήμερα. Όχι σήμερα, το 15 όταν εμείς αναλάβαμε έφτασε. Στο 7,5 είχε φτάσει. Μεσαία στο 7,5 με 10.600. Μπράβο. Λοιπόν, να συνεννοηθούμε σε αυτό το κράτος, τι εννοούμε? Όταν λέμε μεσαία τάξη λοιπόν, εννοούμε το ανώτατο ατομικό εισόδημα, είναι αυτό που αποτυπώνει η Ελστάτ. Μάλιστα. Μπορείτε να τα διαβάσετε. Αυτές καλά τα υπόλοιπα. Αυτές οι 7.000 υπερφορολογούνται όμως και τώρα, κυρία Φωτή. Όχι, κυρία Αναστασοπούλου. Αυτό είπε όχι, ο κύριος Αναστασοπούλου. Να πούμε το εξής. Ότι όταν έχει φτάσει 7.500 ανώτατο. Καταδήλωσή τους, βέβαια, έτσι. Περιμένετε. Καταδήλωσή τους. Μου λέτε τι, για το 9 που εσείς καταγγέλατε τότε για τεράστια φοροδιαφυγή. Θέλετε. Όχι, δεν είναι και έτσι. Τώρα. Η φοροδιαφυγή. Όσοι δήλωναν τόσα. Η φοροδιαφυγή. Αυτή ήταν η μεσαία τάξη στην Ελλάδα. Τώρα, που δημιουργήσε πλούτο, που αγόρασε σπίτια, που έκανε επενδύσεις. Να μην ρίξετε αλλού την μπάλα. Μα ποια μπάλα, αυτό, αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλοι το ξέρουν αυτό. Είναι το 2,5 εκατομμύρια, μερικό, ένα μέρος του 2,5 ανώτατου. Δηλώνονται τα πραγματικά εισοδήματα, αυτό μας λέτε. Γιατί ενώ μέσα στην κρίση, πάλι τα ίδια στοιχεία, μελετήστε τα. Ενώ μέσα στην κρίση οι φτωχοί έχασαν 38,5% από τα εισοδήματά τους, οι πλούσιοι δεν έχασαν αυτά. Δηλαδή το ανώτατο, το τελευταίο. Ο ίδιος ο κύριος Τσακαλώτος παραδέχτηκε ότι συνειδητά και ο κύριος Χουλιαράκης υπερφορολόγησαν και φτωχοποίησαν τη μεσαία τάξη. Είναι αυτά, έτσι ή όχι? Αυτό είπαν στη Βουλή οι άνθρωποι. Εγώ, δεν χρειάζεται να τους πούμε εμείς τίποτα. Το είπαν μόνοι τους. Δεν είπαν αυτό. Αυτό ούτε είπα. Ο ένας ούτε ο άλλος. Και όταν θα τους έχετε εδώ θα σας τα πούν καλύτερα. Είπαν, μπορείτε κύριε. Να τους παρακολουθήσετε και στη Βουλή. Εγώ δεν θα εκφράσω αυθεντικά κανέναν από τους δύο. Λέω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Εγώ λέω λοιπόν ότι λέει η Ελστάτ, Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, όχι η Φωτίου,
ότι εκεί που η μεσαία τάξη, το ανώτατο ατομικό εισόδημα, το 9, το ανώτατο, το μετράνε με ορισμένα εισοδήματα. Δηλαδή, οι φτωχοί ποιοι είναι? Σας εξήγησα. Αν αυτή η μεσαία τάξη που λέτε είσαι από 7.000, δηλαδή η φτώχεια που είναι? Ενστάτ, αν ξέρει ή δεν ξέρει τι της είναι. Εκεί τους καταντήσατε. Αυτή είναι η απάντηση. Το 9. Ποιο 9? Το 9 ήμασταν εμείς. Το 9 δεν δήλωναν τα εισοδήματα. Σας λέω καταδήλωση. Ξαφνικά το 9 δεν τα δήλωναν και τώρα με εμάς τα δηλώνουν. Σας λέω καταδήλωση. Καθίστε κύριε οικονόμου να λέμε με τα ίδια στοιχεία να μιλάμε εδώ πέρα στο τραπέζι. Με τα ίδια. Εσείς ένα λεπτό. Εσείς υποστηρίζετε ότι αυτή είναι η μεσαία τάξη ή πρέπει να είναι με τέτοια εισοδήματα? Εγώ εσείς λέω, αφήστε τα νούμερα. Που κατάντησε ο κύριος Μητσοτάκης στη μεσαία τάξη, κύριε οικονόμου. Εγώ αυτό λέω, με απόλυτα νούμερα. Αυτά που με ζητήσανε. Η μεσαία τάξη εκεί. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία η και το ΠΑΣΟΚ. Η μεσαία τάξη από το 2015 μέχρι τώρα δεν έχει υπερφορολογηθεί, δηλαδή, κυρία Φωτίου? Ακούστε με εδώ, έχουν όλοι φορολογηθεί αναλόγως. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι ένα άλλο θέμα των ημερών. Και αυτό που γράφει εδώ και η Έγκριτος Καθημερινή από ό,τι βλέπω, ναι, ότι ψαλίδι στις κοινωνικές δαπάνες. Και εδώ θέλω λιγάκι να πω πέντε πράγματα. Παρακαλώ. Και γι' αυτό. Είναι πείτε το ψαλίδι μια γι' αυτό για να πάμε σε ένα διάλειμμα και να επιστρέψουμε με το μέρισμα. Ο κόσμος περιμένει να ακούσει για το μέρισμα. Ναι. Λοιπόν, είπαμε ψαλίδι λοιπόν λίγο στις κοινωνικές δαπάνες 1,6 δις. Καταρχήν να σας αρχίσω από τα δικά μου που τα ξέρω καλύτερα εξ όλων. Στις κοινωνικές δαπάνες, κοινωνική προστασία, όχι μόνο δεν υπάρχει ψαλίδι, αλλά υπάρχει επιπλέον. Δηλαδή, εμείς παραλάβαμε τις δαπάνες στα 760 εκατομμύρια περίπου, τις παραλάβαμε, τις κάναμε 1,5 δις, γιατί όπως ξέρετε βάλαμε το ΚΕΑ, το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, 760 εκατομμύρια, και φέτος θα τις αυξήσουμε κατά 260 δις, εκατομμύρια, μακάρι να ήταν δις, 260 εκατομμύρια, τα οποία βρήκαμε με αίμα από το spending review, δηλαδή από την εξοικονόμηση δαπανών του κάθε Υπουργείου. Και όταν λέμε spending review, εννοούμε τα έξοδα του κάθε Υπουργείου από τα χαρτιά, από τα αναλώσιμα, από τα πάντα. Δεν έχουν κοπεί επιδόματα, κυρία Φωτίου, όχι, εννοείται. Κυρία. Το επίδομα κοινωνικά περιμένετε. Την κόψατε, ναι ή όχι? Περιμένετε. Όταν λέμε λοιπόν ότι κόψαμε. Τις ιατρικές δαπάνες τις κόψατε, ναι ή όχι? Είναι η κοινωνική δαπάνη αυτή ή όχι? Το κόψατε. Λοιπόν, το πετρέλαιο το κόψατε. Εγώ μιλάω για τον προϋπολογισμό της πρόνοιας με σαφήνεια. Διαβάστε τον προϋπολογισμό που κατετέθη στη Βουλή και εκεί ακριβώς καταλαβαίνετε τι κάνουμε σε αυτό το κομμάτι των κοινωνικών δαπανών. Το άλλο κομμάτι, ο ΕΦΚΑ. Το ΕΚΑΣ το κόβετε? Το ΕΚΑΣ δυστυχώς ήταν υποχρέωσή μας και αυτό είναι μεγάλη για μας πληγή, την οποία επίλυμε ότι τώρα θα αποκαταστήσουμε. Πώς αισθάνεστε? Εμείς ελπίζουμε, κύριε οικονόμου, εμείς ελπίζουμε ότι όπως σε όλα τα επίπεδα προσπαθούμε να επουλώσουμε τεράστιες πληγές που κληρονομήσαμε, αυτή την καταβαράθρωση των φτωχών, την καταβαράθρωση... Έχετε αυξήσει όλους τους έμεσους φόρους, εσείς, που είναι η μεγαλύτερη πληγή τα ξέρετε, των φτωχών αυτά ανθρώπων. Καλά. Εγώ όμως ξέρω τα εξής. Εμείς παραλάβαμε ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία ήταν όταν τα κάναμε, τα ενοποιήσαμε, κύριε και Υπουργέ, κάναμε τον ΕΦΚΑ. Πάμε σε ένα διάλειμμα τώρα υποχρεωτικό, παρακαλώ, επειδή πρέπει να πέσει αυτή την ώρα ακριβώς, και ερχόμαστε αμέσως μετά. Έλατε. Πολύ ευχαρίστω. Καλώς ήρθατε στο Voice of...